Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόμαστε σε μια ιστορική καμπή της χώρας αλλά και του πλανήτη, η οποία θυμίζει, τουλάχιστον για όσους ξέρουν ιστορία, λίγο πριν το 1940 και λίγο πριν το κράχ στην Αμερική. Για όσους ξέρουν οικονομικά, κύριε Σταϊκούρα, θεωρώ ότι ξέρετε οικονομικά, όπως πιστεύω ότι κάποιοι εδώ μέσα δεν θέλουν να ακούν αυτό που λέμε συνεχώς. Το Μάρτιο του 20 η ελληνική λύση είχε προειδοποιήσει για αυτό που ήρθε σήμερα, κύριε Σταϊκούρα, δεν μας ακούγατε. Σας μιλήσαμε για επιστηστική κρίση. Εδώ και 2,5-3 χρόνια η ελληνική λύση συνεχώς ζητάει από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς να κάτσουμε με τον Πρωθυπουργό και να κάνουμε ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης του παραγωγικού πλούτου της χώρας με βάση τον πρωτογενή τομέα. Σας το προτείναμε. Σας προειδοποιήσαμε. Σας το είπαμε. Αλλά δυστυχώς δεν ακούτε. Και δεν ακούτε γιατί. Είτε γιατί δεν ξέρετε, είτε γιατί δεν θέλετε να ακούσετε. Και εδώ θα πούμε σε μία σειρά λαθών πρόσφατα που έκανε η κυβέρνηση και πρέπει να τα πω. Ουκρανικό. Καταδικάσαμε όλη τη ρωσική βαρβαρότητα και τη ρωσική εισβολή. Αλλά δυστυχώς η Ελλάς πήρε πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη βαρβαρότητα. Ενεπλάκη με τα όπλα που έστειλε εκεί. Δεν επενδύσατε ως χώρα, ως κυβέρνηση, εδώ και πάρα πολύ καιρό, να είμαστε παραγωγή ενέργειας η Ελλάδα. Κάνατε τα αντίθετα, κύριε Σταϊκούρα. Η αιμονή του ιδίου του Πρωθυπουργού, η αιμονή πολλών πράσινων βουλευτών και υπουργών αυτής της κυβέρνησης οδήγησε σε δυσθεώρητα ύψη τις τιμές ενέργειας. Επενδύσατε αποκλειστικά σε μια πράσινη μετάβαση που είναι πράσιν άλογα. Ταυτιστήκατε, κύριε Υπουργέ, με τη γραμμή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ουκρανικό, στέλνοντας όπλα. Όταν η χώρα εξαρτάται και ενεργειακά, αλλά και τροφοδοτικά από τη Ρωσία και την Ουκρανία. Θα σας πω λοιπόν μερικά λάθη. Μήπως και προλάβουμε και τα διορθώσουμε όλοι μαζί, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Λάθος πρώτο στην ενέργεια. Αφήσατε σε ιδιωτικά χέρια ολιγαρχών να εσχροκερδούν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το Φεβρουάριο του 2022 τα κέρδη των παρόχων ενέργειας είναι 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ΡΑΕ που εσείς επιλέξατε πρότεινε πρόστιμο, κύριε Σταϊκούρα. Το οποίο πρόστιμο όμως οι ρομπέν των ολιγαρχών, οι κυβερνώντες της Νέας Δημοκρατίας, αρνήθηκαν. Και αναρωτιέμαι γιατί. Γιατί δεν επιβάλλεται πρόστιμο ή φορολόγηση. Πρόστιμο όχι. Φορολόγηση. 2 δις κέρδη. Πείτε μου ποιες εταιρείες έχουν 2 δις κέρδη τους τελευταίους μήνες. Ούτε μία. Για το ρεύμα. Ο Μακρόν ο ίδιος, επειδή είστε όλοι οπαδοί της ιδιωτικοποίησεως. Πού είναι ο κοινωνικός φιλελευθερισμός. Πού είναι η αγάπη για τον πολίτη. Όχι άναρχα ακραιονεοφιλελεύθερα, όλα να τα ξεπουλήσετε. Βιάζεστε. Βγαίνει ο Μακρόν προχθές και λέει ότι η γαλλική ΔΕΗ δεν πρέπει να περάσει, ακούστε, στο δημόσιο, αλλά πρέπει να συμβάλλει το κράτος ώστε να ελέγχει τις τιμές και αν είναι δυνατόν να περάσουν αυτές οι εταιρείες στον κρατικό έλεγχο. Αυτά δεν τα ακούστε εσείς. Δεν τα ξέρετε. Λάθος δεύτερο. Καταργήσατε τους λιγνίτες. Και λέτε και ψέματα. Λέτε, η αύξηση ξεκίνησε το Σεπτέμβριο, αυτή είναι η αλήθεια, επειδή έκλεισαν αλληλεντορχία. Και ποια είναι η πλάκα εντός αγωγικών. Το Φεδρό. Ότι μπορούσαμε να το έχουμε μέχρι το 29 ανοιχτό το αλληλεντορχείο. Γιατί αυτή η αιμονή να κλείσουν οι λιγνίτες. Το χρηματιστήριο ενέργειας. Όπου διαμορφώνει την τιμή, ακούστε, είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ μου, να διαμορφώνει την τιμή αυτός που έχει κέρδος και πρέπει να κερδίζει με παραπάνω τιμολόγιο. Οι 6 παίκτες της αγοράς καθορίζουν το χρηματιστήριο ενέργειας. Κάνατε και ένα άλλο έγκλημα, πήρατε ένα δάνειο με ρήτρα ρήπων, τελείωσε το ρεύμα. Εμένα μου ήρθε σήμερα σε ένα σπίτι 100 τετραγωνικών, 100 τετραγωνικών κύριε, 370 ευρώ. Πώς θα το πληρώσει ο απλός πολίτης των 400 ευρώ σύνταξη. Για πείτε μου, μιλάμε πραγματικά με νούμερα. Ο Θεός, ο Χριστός και η Παναγία να φωτίσει τον Πρωθυπουργό. Έγκλημα η απολυτεχνοποίηση. Δεν θα πω νούμερα. Θα πω όμως κάτι άλλο. Η Γερμανία βγαίνει ο πράσινος υπουργός. Δεν μιλάμε για έναν δεξιό κέντρο, πράσινος. Ο Χάμπεκ και λέει αναφορικά με το κλείσιμο της τρόφικας του ρωσικού φυσικού αερίου. Εξετάζουμε την λειτουργία
όλων των μονάδων Άνδρακα και τον Πυρηνικό ξανά. Και μια και μιλάει για πυρηνικά, κύριε Υπουργέ. Θα το κάνω τώρα. Αυτό ξέρετε τι είναι, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε με λίγο. Επειδή δεν είστε ικανοί να κάνετε τα αυτονόητα, σας δίνουμε τη μελέτη σκοπιμότητας δημιουργίας πυρηνικού εργοστασίου στην Ελλάδα. Την καταθέσω στα πρακτικά, θα τη δέσω και στον Πρωθυπουργό τον ίδιο. Μήπως εξυπνήσουν κάποιοι Έλληνες. Κάθισε η Ελληνική Λύση Δυναμικό Κόμμα, έβαλε εμπειρογνώμονες και κάναμε ολόκληρη μελέτη, σχεδιασμό και απόσβεση επενδύσεως σε 7 χρόνια. Δημιουργία πυρηνικού εργοστασίου. Γιατί φοβάστε? Γιατί? Και συζητάμε με τη Βουλγαρία να κάνουμε από εκεί πυρηνικό εργοστάσιο, να παίρνουμε πάλι ρεύμα από αυτούς και αν και συμβεί κάτι με τη Βουλγαρία να μας χρήσουν και τη στρόφικα. Γιατί, να το. Ολόκληρη μελέτη. Ένα κόμμα 10 βουλευτών, χιλιάδων ψηφοφόρων, όχι το μεγάλο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ένα κόμμα με μικρές δυνάμεις, αλλά με μεγάλη θέληση να κυβερνήσουμε υπέρ των Ελλήνων και όχι υπέρ των ολιγαρχών. Αυτή είναι η διαφορά μας. Κάνετε λάθη με τους φίλους σας εφοπλιστές. Όλοι συμπτωματικά έχουν κανάλια. Τα τάγκερ όμως του κυρίου Αλαφούζου φέρνουν ρωσικό πετρέλαιο. Πώς γίνονται αυτά? Για πείτε μου εσείς, θα μου πείτε επιχειρηματίας ο Αλαφούζος. Ναι, σαφώς, μαζί του, επιχειρηματίας. Όχι όμως να βάζει το μαγαζί του ολημέρα να βρει τη Ρωσία και να κάνει δουλειά με τον Ρώσο. Είναι ρωσόφιλος τότε. Αυτός είναι ρωσόφιλος. Ο Σκάι και ο ιδιοκτήτης είναι ρωσόφιλοι εναντίον των Ουκρανών. Να το μάθει ο ελληνικός λαός. Απλά πράγματα είναι. Δεν μπορέσαι και με τον αστυνόμο, αλλά και με τον χωροφύλακα, να αποφασίσει με ποιους είναι. Όλα τα ξεπουλάτε. Στην Ιταλία, το κράτος θα έχει λόγο, λέει, σε πωλήσεις στρατηγικής σημασίας. Ποιος το είπε αυτό, κύριε Σταϊκούρα μου? Ψάξτε το λιγάκι. Ο Ντράγκη. Λόγο σε πωλήσεις στρατηγικής σημασίας. Θα μπορεί να μπλοκάρει ιδιωτικοποιήσεις για το δημόσιο συμφέρον. Εσείς τα ξεπουλάτε όλα. Ρεύμα, νερό, αεροδρόμια, λιμάνια, δρόμους. Τι έχει απομείνει σε αυτή τη χώρα τελικά? Να πουλήσουμε τι? Πείτε μου εσείς τι να πουλήσουμε? Δεν έχουμε να πουλήσουμε κάτι άλλο. Και δεν παράγουμε κιόλας. Αυτό είναι το χειρότερο. Λάθος τρίτο. Επί δεκαετίες ο Πρωθυπουργός ήταν εναντίον των εξορίξεων στη χώρα. Και ο κύριος Δένδιας. Το ρώτησα εδώ, προχθές πριν 20 μέρες. Την επομένη μέρα που ο κύριος Δένδιας σώπασε για τις εξορίξεις, βγαίνει ο Πρωθυπουργός και κάνει μια κυβίστηση απίστευτη και λέει: θα πάμε για εξορίξεις. Δηλαδή, όταν το έλεγε η Ελληνική Λύση, το λέγαμε εμείς, κοροϊδεύατε, και μετά επανέρχεστε στο θέμα μας και λέτε: θα τα κάνουμε εξορίξεις. Δεν μας λέει πού όμως. Να σου πω εγώ πού. Στο Ιόνιο θα πάει ο Πρωθυπουργός. Γιατί φοβάται τους Τούρκους. Όταν γνωρίζετε ότι κάτω από την Κρήτη υπάρχουν 1 τρισεκατομμύριο ευρώ αποθηκευμένα σε υδρύτες και φυσικό αέριο. Και τα λέω εγώ αυτά. Ψάξτε λίγο τις μελέτες, τα έχω πει χίλιες φορές. Το άλλο λάθος με τις λιγνίτες. Σιωπηρά τις ανοίξατε τις λιγνίτες. Σιωπηρά. Ενώ επιμένατε όχι στο άνοιγμα των λιγνιτών, τους ανοίξατε και δεν το λέτε στον ελληνικό λαό ότι ανοίξαμε τις λιγνίτες. Πόσο σοβαρή είναι αυτή η κυβέρνηση που από το ένα λάθος πάει στο άλλο λάθος και το διορθώνει με λάθος. Είναι λάθη. Λάθος τέταρτο. Εδώ μέσα το ξαναπάω ακόμη μια φορά. Ρωσόφιλος είναι αυτός που δεν θέλει να γίνει ο αγωγός East Mid. Ποιος δεν θέλει να γίνει ο αγωγός East Mid? Η Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε. Απεξάρτηση φυσικού αερίου από τη Ρωσία θα πετευθεί μόνο με τον αγωγό East Mid. Βγαίνει ο διευθύνων σύμβουλο Έντισον και λέει: ο αγωγός χρειάζεται επιγόντως να γίνει. Είναι ανταγωνιστικός και κερδοφόρος. Αντί να κάνουμε σημαία μας ως χώρα, τον East Mid, για να απεξαρτηθούμε επιτέλους από την ομηρία από τη Ρωσία σε σχέση με φυσικό αέριο και πετρέλαιο και ενέργεια. Αντί να τρέξει σε όλες τις κυβερνήσεις ο Πρωθυπουργός να το προτείνει, πρότεινε καλώδια από την Αίγυπτο για να φέρουμε ρεύμα φωτοβολταϊκά πάρκα. Αυτά είναι λάθη. Το εβραϊκό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ίδιο το εβραϊκό λόμπι, πιέζει να γίνει ο East Mid. Υπάρχει ολόκληρη ανακοίνωση. Αντί να τους πάρουμε αυτούς μαζί, γιατί έχουν ισχυρή γνωριμίες, γιατί το Ισραήλ και το εβραϊκό λόμπι είναι ισχυρά λόμπι σε ολόκληρο τον κόσμο. Αντί να είμαστε μαζί τους, δίπλα τους, να αντιγράψουμε το Ισραήλ, να γίνουμε το Ισραήλ της Μεσογείου εμείς. Αντί να τους πάρουμε κοντά μας, τίποτα, κανένας δεν ενδιαφέρθηκε. Ούτε ένα τηλεφώνημα του Υπουργού. Ποια είναι η λύση? Είναι αυτή εδώ. Πυρηνική ενέργεια. Η μελέτη είναι εδώ, θα τη στείλω στο γραφείο του Πρωθυπουργού για να δει πώς μπορούν κάποιοι να λειτουργούν υπέρ των πολιτών και όχι εις βάρος των πολιτών. Και υπάρχει ολόκληρη ανάλυση, δεν θα πω στα τεχνοοικονομικά. Είναι εδώ, όποιος θέλει τη διαβάζει. Μπορώ να σου πω ότι μπορούμε για ισχύ 1000 ΜΒ με 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ
και ετήσιο κέρδος 210 εκατομμύρια ευρώ και απόσβεση σε 10 έτη. Κερδίσουμε 100 εκατομμύρια επίσης το χρόνο από τους ρήπους και τα πρόστιμα, άρα γίνεται η απόσβεση πολύ συντομότερα από ό,τι φαντάζονται κάποιοι. Κύριε Υπουργέ, ερχόμαστε στην εκθετική έκρηξη της μεγάλης νομισματικής φούσκας. Αυτή είναι μια αλήθεια για όσοι θέλουν να δουν την αλήθεια. Έρχεται μια μεγάλη, πολύ μεγάλη έκρηξη. Το χρήμα φαίνεται ότι ευτελίζεται. Υπάρχει ανταγωνισμός σε πολλά επίπεδα και πεδία. Ανταλλαγές καυσίμων με γουάν, χτύπημα του δολαρίου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Σαουδική Αραβία αντιδρούν με το δολάριο. Γίνεται χαμός. Τι θα έχει αξία από εδώ και πέρα? Εμπορεύματα, τροφή, μέταλλα θα αξίζουν χρυσάφι. Όποια χώρα τα συγκέντρωνε από το 2015, το έλεγα εδώ στη Βουλή, ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν, η Κίνα, η Ινδία και άλλες χώρες συγκεντρώνουν μέταλλα χρυσό και συγκεντρώνουν και δημιουργούν πρωτογενή τομέα. Αυτές οι χώρες δεν θα έχουν πρόβλημα. Η Ελλάς θα έχει πρόβλημα. Διότι ούτε αποθήκευση χρυσού κάναμε και μετάλλων, ούτε πρωτογενή τομέα έχουμε, ούτε μπορούμε να παράγουμε προϊόντα. Άρα λοιπόν είμαστε μια καταδικασμένη χώρα σε πείνα, σε φτώχεια. Ποιος θέλει γι' αυτό? Γι' αυτό όλη αυτή η ιστορία έχει ονοματεπώνυμο. Φταίει το Κινάλ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία που επί 20 χρόνια δεν κάνουν το παραμικρό ότι ο πρωτογενής τομέας να μπορεί να ταΐσει τη χώρα. Να έχουμε επάρκεια και φτάχεια αγαθών. Το χρέος μας, και δεν το λέω εγώ κύριε Σταϊκούρα, την εφημερίδα φαντάζομαι νέα την ξέρετε κύριε Σταϊκούρα, είναι δικιά σας εφημερίδα, είναι φιλοκυβερνητική. Τι εδώ, χθεσινό δημοσίευμα. Δικιά σας είναι. Δικιά σας. Τα νέα. Τα νέα. Το χρέος ξεπέρασε 250 δις. Έφτασε στο 206% ποσό του ΑΕΠ. Έτσι γράφει μία, έχω διαβάσει την εφημερίδα, τι λέω εγώ. Διαφορετικά τα νούμερα. Απαιτούνται 4,6 δις, λέει, μόνο για το 2022. Τα νέα. Και έρχεται χρεοκοπία. Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, έχετε διαπράξει μια ληστεία της μεσαίας τάξης. Ποιος πληρώνει τις αυξήσεις σε ενέργεια και καύσιμα και ακρίβεια? Ποιος? Προφανώς η μεσαία τάξη. Αυτή η μεσαία τάξη που κάνει το εξής, την εξής αλχημία η Νέα Δημοκρατία. Δήθεν ελαφρύνει με τους φόρους τη φορολόγηση, αλλά επιδοτεί κιόλας με δανεικά. Δεν μπορείτε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρω κύριε Σταϊκούρα που τα μάθετε τα οικονομικά σας, αλλά δεν μπορεί να ελαφρύνεις με φόρους έναν στα μεσαία στρώματα, αλλά ταυτοχρόνως να του δίνεις το επίδομα μέσω δανεικών. Πρέπει να του πεις ότι τα δανεικά αυτά πρέπει να αποπληρωθούν και για να αποπληρωθούν θα τα πληρώσει η μεσαία τάξη. Το κράτος χρωστάει δισεκατομμύρια ευρώ, εσωτερικό, εξωτερικό. Και ποιο είναι το χειρότερο? Εδώ είναι, πληθωρισμός. Πληθωρισμός. Το μεγάλο πρόβλημα, γιατί ο πληθωρισμός στο 11% να είναι. Θα μειώσει πάνω από 19 δις τις καταθέσεις. Αν ο πληθωρισμός είναι 11%, 19 δις από τις καταθέσεις θα χαθούν λόγω πληθωρισμού. Από τα 19 δις, ποιος θα τα απομιστεί αυτά? Η μεσαία τάξη πάλι. Πάλι η μεσαία τάξη. Τι σας προτείνουμε? Τώρα, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Είναι μία πρόταση, ώστε να αυξηθούν οι μισθοί των εργαζομένων ταυτόχρονα, χωρίς να επιμεριθούν οι επιχειρήσεις χτυπώντας τον ανταγωνισμό τους. Αυτά μπορούν να γίνουν. Απλές λύσεις είναι. Λίγο μυαλό θέλει, δεν θέλει πολύ μυαλό. Και αναρωτιέμαι γιατί δεν το καταλαβαίνετε. Σας προτείνουμε για τον πληθωρισμό. Μειώστε τώρα τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Τώρα να μειωθεί ο ΦΠΑ. Δεν γίνεται αλλιώς. Διότι λέτε μειώνετε τον ΕΦΠΑ, θα το ανακοινώσει εδώ ο Πρωθυπουργός, ξέρετε σήμερα. Και επειδή λέει δεν έχονται εκλογές, να σε ενημερώσω που δεν ξέρετε εσείς, ότι τελειώνει και το πρόστιμο των 100 ευρώ. Τελειώνει το πρόστιμο των 100 ευρώ. Ναι, η Γκάγκα το ανακοίνωσε. Δεν είναι προεκλογικό αυτό. Όπα, πα, 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 πα. Τι λέτε τώρα? Το ανακοίνωσε το πρωί στο Sky. 100 ευρώ τέλος. Δηλαδή, στον παππού σας, στον πατέρα σας βάζετε 100 ευρώ γιατί θέλατε υποχρεωτικά να κάνει κάτι στο σώμα του. Αυτό είναι ντροπή. Τουλάχιστον το παίρνετε πίσω τώρα. Και επιστρέψτε και τα πρόσημα πίσω. Τώρα να επιστραφούν τα χρήματα στους παππούδες, στους μπαμπάδες, στις γιαγιάδες μας πίσω τώρα τα 100 ευρώ λωνών. Πίσω. Ακούστε τώρα. Ξέρετε πόσο ισοδυναμεί σπατάλη το 44 δις με δανεικά που πήραμε και δώσαμε από εδώ και από εκεί σε επιδόματα και από εδώ και από εκεί? Με 18 έμφυα. Ίσως με 18 έμφυα. Σε ένα χρόνο. 44 δις, δεν ξέρει κανείς που πήγαν. Κανείς δεν ξέρει. 18 έμφυα είναι. Πρέπει να μειωθεί ο φόρος κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Είναι η ελάχιστη προσφορά της κυβέρνησης προς τους αγρότες για να παράγουν πλούτο. Και θα σας πω και κάτι. Γιατί πιέζει ο χρόνος, θέλει να μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Κύριε Υπουργέ, πείτε στον ελληνικό λαό, είστε υπουργός οικονομικών. Η χώρα μας έχει αυτάρκεια ή επάρκεια σε ποια αγαθά?
Θέλω να ακούσω τον Υπουργό Οικονομικό και τον Πρωθυπουργό να ενημερώνουν τον ελληνικό λαό. Η Ελλάδα έχει επάρκεια στο πετρέλαιο, έχει επάρκεια στο κρέας, έχει επάρκεια στο σιτάρι, έχει επάρκεια στη ζάχαρη, έχει επάρκεια σε κάποιο είδος κατανάλωσης. Θα σας απαντήσω τώρα. Όχι. Πουθενά. Δεν έχουμε επάρκεια. Και δεν έχουμε αυτάρκεια. Δεν μπορούμε να τροφοδοτήσουμε εμείς την αγορά. Η ζάχαρη που λέτε τώρα, θα έχουμε προβλήματα με τη ζάχαρη λόγω Ρωσίας, θα είναι μεγάλο πρόβλημα σε λίγες μέρες. Το μόνο πράγμα που είχε πάρει και αυτή η χώρα, ξέρετε ποιο ήταν? Ποιο ήταν? Σου πω εγώ. Οι λιγνίτες, τους οποίους τους κλείσατε. Και τους λιγνίτες κλείσατε. Και τους ξανανοίγετε κρυφά. Ναι, ναι, χτυπάτε το κεφάλι σας. Ο ελληνικός λαός χτυπάει το κεφάλι του, κύριε. Ο ελληνικός λαός χτυπάει το κεφάλι του. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μετανιώνει που σας ψήφισε και στις επόμενες εκλογές που θα είναι σύντομα θα σας καταψηφίσει. Γιατί δεν βάζετε μυαλό. Γιατί ακόμη και τώρα είστε υπέρ του κόμματος και όχι υπέρ της χώρας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Με όλα αυτά λοιπόν έρχεται και η εισβολή της Ουκρανίας, της Ρωσίας, η βάρβαρη εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. Εδώ αρχίζουν τα γλέντια. Ποια είναι τα γλέντια? Ξέρετε ότι η Ρωσία είναι το παγκόσμιο σούπερ μάρκετ τροφίμων? Το γνωρίζει κανένας από εσάς? Το ξέρει? Πήραμε τα μέτρα μας πριν επιβάλλουμε κυρώσεις. Παραγωγός συνταριού, 86 εκατομμύρια τόνου σιδηρών το 20. Τρίτη μετά την Κίνα και την Ινδία. Η Ουκρανία στην πέμπτη θέση παγκοσμίως. Η παραγωγή δεν αρκεί για να καλύψει, φίλες και φίλοι, όλη την Ευρώπη στην πάσα φάση. Και τι κάνει ο Πούτιν? Κλείνει τα σιτηρά. Τελειώσαμε. Ψωμί, τέρμα. Θα κόψει το ψωμί να χάσει την πάκα σου. Λέω, θα κόψει το ψωμί και θα χάσει την κοιλιά σου. Αλλά ο κόσμος που δεν έχει πλέον κοιλιά, γιατί πεινάει, κύριε της Νέας Δημοκρατίας, που έχει το θράσος και να μιλάτε από κάτω, αντί να βάζετε το κεφάλι κάτω και να μην μιλάτε, αντί να προαναγγέλλετε τα μέτρα και να μπορείτε να οργανώσετε ένα κράτος σοβαρό, έχετε με θράσος εδώ και μιλάτε. Καλύτερα σιωπάστε. Σοπάστε, γιατί στις εκλογές θα σοπάσετε άπαξ διαπαντός, δεν θα ξαναεκλεγείτε. Και το λέω με λύπη, με λύπη, γιατί πολλούς από εσάς συμπαθώ και σας εκτιμώ και είστε σοβαροί άνθρωποι. Υπάρχουν και εξαιρέσεις εκεί μέσα. Έρχεται μεγάλη κρίση, σας λέμε. Από το 20 σας το έλεγα. Και μου βγάζετε και γλώσσα εδώ μέσα. Ακούστε εδώ. Για να ξέρουμε τι λέμε. Ηλιέλαιο, κρυθάρι, δημητριακά, ρύζι, καλαμπόκι. Όλα τα προϊόντα αυτά θα είναι σε. Θα πεινάσουμε. Ξέρετε ότι οι Κινέζοι παίρνουν μέσω Τουρκίας σιτάρι και το πηγαίνουν στην Κίνα και κάνουν τα νούντλς που τρώνε, τρέχανε κάποιοι τώρα τελευταία, τα ζυμαρικά των Κινέζων, και τα στέλνουν σε όλο τον κόσμο. Πάμε για πείνα. Και εδώ, ερχόμαστε σε ένα άλλο θέμα. Το οποίο ούτε αυτό το βλέπετε. Δεν μιλώ για τον τουρισμό που το σκοτώσατε. Δεν θα βγουν τουρίστες από την Ρωσία. Δεν πειράζει, μπορεί άλλο. Πώς τώρα δεν πειράζει. Τα άλλο δεν πειράζει. Εκείνο δεν πειράζει. Δεν γίνεται πολιτική έτσι. Κατά 50% χθες το ανακοίνωσε ο πρόεδρος των αρτοπιών, θα αυξηθούν τις επόμενες μέρες τιμές του ψωμιού. 50%. Πώς θα τα βγάλει πέρα άλλος? Και τι έκανε η Ρωσία, θα σου πω εγώ. Η Ρωσική Τελωνιακή Υποεπιτροπή απαγορεύει την εξαγωγή ζάχαρης και δημητριακών σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, η πείνα αυτή που έρχεται, να ξέρει ο ελληνικός λαός, και τον κοιτάω στα μάτια, έχει ονοματεπώνυμο. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία. Για να τελειώνει το παραμύθι επιτέλους. Και βέβαια έχει και ηθικούς και φυσικούς αυτούργους στα προηγούμενα κόμματα που δεν κάναν τίποτα ώστε η χώρα να έχει επάρκεια και αυτάρκεια αγαθών. Βουλγαρία και Σερβία που παράγουν ποσότητες συνταριού κλείνουν τα σύνορά τους από προχθές. Απαγόρευσαν τις εξαγωγές. Η Βουλγαρία και η Σερβία. Αυτά σας τα λέω γιατί. Από τη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος με την Ουκρανία, ρώτησα φίλο που είναι, που ξέρει την ιστορία με το αλεύρι. Δεν έχει έρθει ούτε ένα καράβι με σιτάρι. Το ξέρετε? Ούτε ένα καράβι. Ρώτησα άνθρωπο. Ούτε ένα καράβι. Αυτό σημαίνει τι? Ότι καταστρέψατε ό,τι παράγει η χώρα και εισάγουμε αναγκαστικά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Λιπάσματα. Τα λιπάσματα κατά 67% είναι παραγωγής Ρωσίας. Κόβουν και τα λιπάσματα τώρα. Πού θα πάμε έτσι, για πείτε μου, σε μια χώρα που κατά το παρελθόν έκανε εξαγωγές λιπασμάτων η χώρα μας. Έστελνε και στην Κίνα λιπάσματα και τώρα δεν έχουμε ούτε λίπασμα. Η κυβέρνηση λοιπόν αυτή είναι η κυβέρνηση των διαγγελμάτων και των δικαιολογιών. Ή απλώς της εκφώνησης δικαιολογιών μέσω διαγγελμάτων. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Για όλα αυτά κάτι άλλο. Ο καιρός γιατί έχει φωτιά, ο καιρός γιατί βρέχει, ο καιρός γιατί χιονίζει. Όλο κάτι άλλο φταίει. Και ποτέ δεν φταίει αυτή η κυβέρνηση. Δυστυχώς φταίτε, 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 φταίτε. Διαπράξατε με τη δική σας, αν θέλετε, πολιτική, λάθη τρομακτικά οικονομικά. Κάνετε παντού λάθη. Απόδειξη.
Ας το πω τώρα. Κάνετε παραπάνω κρούσματα και ανεβάσετε τα όποια κρούσματα υπάρχουν στην Ελλάδα. Να επιστρέψουν τώρα οι 7.500 πολεμιστές υγειονομικοί στις θέσεις τους. Χρειαζόμαστε, πεθαίνει κόσμος. Κάνουν απεργία πείνος έξω από το Υπουργείο Υγείας και εσείς εμένετε στη λογική να απολυθούν. Γιατί, αφού όλοι μεταδίδουμε. Παρακαλώ. Όλοι. Και εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Κλείνω εδώ, κύριε Πρόεδρε. Κλείνω. Κάνετε και άλλα λάθη. Το δεύτερο λάθος, στα εθνικά μας. Αποφασίζετε μόνοι σας. Αποφασίζετε μόνοι σας να στηρίξετε την Ουκρανία με όπλα. Δεν ρωτήσατε κανέναν. Η γερμανική κυβέρνηση, την οποία και το σκόρπινο οφθαλμού, δια του κυρίου Σόλτς, ξέρετε τι είπε. Ακούστε. Εγώ δεν μπορώ να αποφασίσω ως καγκελάριος όποιο θέμα για την Ουκρανία και τη Ρωσία θα περάσει από τη Βουλή σε ψηφοφορία. Ενώ εδώ έχουμε ενός αρχή. Αποφασίζει ο Πρωθυπουργός και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος του λέει τι θα κάνει. Προσφυγή θα κάνει, είπε ο κύριος Δένδιας, προσφυγή εναντίον της Ρωσίας στη Χάγη για εγκλήματα πολέμου. Χωρίς να ενημερώσει κανέναν. Χωρίς να μας ενημερώσει. Όταν πρέπει να πάρουμε από τη Ρωσία φαγητό να φάμε. Πώς γίνονται αυτά πράγματα. Και την ώρα αυτή η Τουρκία λειτουργεί ανεξέλεγκτα. Κερδίσει δισεκατομμύρια ευρώ. Η αεροπορική εταιρεία Turkish Airlines ανέβασε τον κύριο του 400%. Γιατί όλες οι πτήσεις της Ρωσίας γίνονται από την Κωνσταντινούπολη. Πού είμαστε, τι κάνουμε, πού πάμε. Έλεγα στον Υπουργό Εξωτερικών, εδώ ήταν κυρία Σταϊκούρα. Πήγαινε στην Ινδία, του τόπα αρχές του 20. Και κοροϊδεύατε όλοι οι βουλευτές από κάτω. Και χθες πήγε στην Ινδία. Την ίδια ώρα που ο Τσαβούσογλου ήταν στο Πακιστάν. Γιατί δεν μας ακούτε όταν σας προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν κάνουμε κακοπροαίρετη κριτική. Εμείς κάνουμε προτάσεις. Δεν είμαστε ούτε κοινά, ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Προτάσεις. Βγαίνουν όλοι και λένε έχουν προτάσεις. Δεν άκουσα ποτέ προτάσεις από κανέναν. Μόνο εμείς έχουμε προτάσεις. Με 2 χρόνια πήγατε τώρα στην Ινδία. Επίσης, και κλείνω εδώ. Ανεξάρτητη αρχή. Δεν την ξέρει κανένας σας. ΕΣΥΠ είναι σταδίου και καραόγια της Σερβίας. Ανεξάρτητη αρχή. Μία μικρή πινακίδα, 20 υπάλληλοι όλοι και όλοι, ξέρετε πόσο κοστίζει το δημόσιο. Ακούστε το νούμερο. 12.000 ευρώ την ημέρα. 35 ανεξάρτητες αρχές έχουμε στην Ελλάδα. 12.000 την ημέρα πληρώνουμε για 20 νοματέως σε μια ανεξάρτητη αρχή που την ξέρω τη μάνα του. Αυτή είναι η Ελλάδα. Πού είναι το επιτελικό της κράτος. Πού είναι, κύριε Υπουργέ μου. Πού είναι το επιτελικό κράτος που προγραμματιστήκατε και λέγατε εδώ μέσα. 12.000 την ημέρα να μας κοστίζει μια ανεξάρτητη αρχή που δεν ξέρουμε τι είναι. Απλά υπάρχει και να υπάρχει. Επιτροπή Ανταγωνισμού, ΡΑΕ, ΕΣΟΥΡΟΥ, άλλοι αρεχόσκολοι και ανεπάγγελτοι αυτοί. Και εδώ στην εκμετάλλευση. Μην τολμήσετε και πάτε τη χώρα σας στην εκμετάλλευση. Ζητώ ρητή δέσμευση από τον Πρωθυπουργό ότι παράθυρο συνεκμεταλλεύσεως δεν υπάρχει μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Και γιατί μιλάει για εξορίξεις μόνο στον Ιόνιο. Πρέπει να αποτραπούν τα σχέδια αυτά. Πρέπει να τα αποτρέψουμε. Και πάμε και στον εκλογικό νόμο. Έμαθα ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει ότι θα τον αλλάξει. Μακάρι να μην τον αλλάξει. Κλείνοντας, θα σας πω το εξής. Όλοι φταίτε για την αφελήνιση της οικονομίας. Όλοι φταίτε για την αφελήνιση του παραγωγικού ιστού της χώρας. Όλοι φταίτε για την αφελήνιση των ιδεών και της ιδεολογίας των Ελλήνων. Όταν ένας μαθητής, θα δώσω ένα παράδειγμα, ανεβάζει τη γαλανόλευκη, και όχι για τη Νέα Δημοκρατία, δεν ισχύει αυτό. Ισχύει για τους άλλους. Το θεωρούν ακροδεξιό και φασίστα. Όταν ανεβάζουν την ουκρανική σημαία, όμως είναι πατριώτης. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς το ανέχονται κάποιοι. Θα σηκώνουμε τη σημαία, την ελληνική, τη γαλανόλευκη, γιατί είναι σύμβολο του έθνους, σύμβολο της πατρίδας. Και η Ελλάς μπορεί να κάνει απλά πράγματα. Και πρότεινα στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, να πάμε να πάρουμε τα 36-10, τα ξέρετε εσείς, τα δελταπτέρυγα Μοιράζ 2000-2009 από τα 64 που έχουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Δεν έχουν μεγάλη χρηστικότητα, είναι πολύ δυνατά αεροπλάνα, για 10-15 χρόνια μπορούν να μας κάνουν εδώ να έχουμε υπεροπλία. Είναι πολύ σημαντική η υπόταση ελληνικής λύσης. Υπάρχουν τα αεροπλάνα έτοιμα, τα πάρουμε από το πρωί, πολύ φθηνά. Και έχουμε καλές σχέσεις και μπράβο στην κυβέρνηση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Χαίρομαι που το εξετάζει η κυβέρνηση, χαίρομαι που ακούει ακόμη μια φορά τις προτάσεις ελληνικής λύσης. Λύνουν το πρόβλημα της χώρας. Και κύριε Βεζιρόπουλε, σταματήστε κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα τους εφοριακούς καουμπόιδες. Συμπεριφέρονται πολύ άσχημα οι υπάλληλοι των εφοριών σας, τα κάνουν ελέγχους. Δεν το λέω προσωπικά εγώ, έχω καταγγελίες, 27 καταγγελίες συνυπόγραφες σε συμπεριφορά υπαλλήλων εφοριών που πηγαίνουν αντί να εξυπηρετούν τον πολίτη για να τον θάψουν τον πολίτη. Πώς θα έρθουν επενδύσεις, πώς θα επενδύσει ο επιχειρηματίας αν τον κυνηγάει ο εφοριακός συνεχώς, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Επιτέλους, μπορεί να υπάρξει λύση. Μπορεί να υπάρξει λύση και να είναι ελληνική.
Ένας είναι ο δρόμος, μία η διαδρομή. Στις επόμενες εκλογές, για να υπάρχει λύση και να είναι ελληνική, πρέπει να ψηφίσει ο ελληνικός λαός ελληνική λύση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.